Δεκεμβρίου με τρεις θεματικές που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της απελουργίας, της συνοπίας και του εινοτουρισμού, καθώς επίσης για το παρόν και το μέλλον της συνοπίας και της απελουργίας. Εξέρετε επιστήμονες, εινολόγοι, εινοποιοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία και στελέχη της δημόσιας διοίκησης συμμετέχουν στο διήμερο αυτό συνέδριο εδώ στη Σιάτιστα. Ένα συνέδριο που έχει αγκαλιάσει όλους τους συνοπιούς της Δυτικής Μακεδονίας. Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν και δίδω στη Σιάτιστα το λιωστό κρασί. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το προϊόν και μάλιστα να το συνδέσουμε με το κομμάτι του τουρισμού. Είμαστε μια περιοχή που δεν βρέχεται από θάλασσα, είμαστε μια περιοχή των λιμνών, η περιφέρεια των λιμνών. Οπότε θεωρώ με ένα μοναδικό προϊόν αυτό του κρασιού, με τρομερά εδέσματα και τρόφιμα και μια παράμιλη ομορφιά. Θεωρώ ότι συνδυάζοντας αυτά τα δύο μπορούμε να αναπτύξουμε και μια άλλη μορφή τουρισμού εδώ στην περιοχή μας, τον εινοτουρισμό. Καλέσαμε το αποκάλυψα Ήμερος και Θλινοπάη. Ήτανε πλάν de noir, λευκό από μαύρο, που σημαίνει ότι ο Ήμερος ήταν ο ανδρόγυνος, χωρίστηκε μετά και μια ζωή έψαχνε την ολοκλήρωσή του μέσα από την κλινοπάλη. Άρα το κρασί είναι ερωτικό προϊόν. Βγάζει προσωπικότητα, βγάζει πάθη, βγάζει έρωτα. Ασχολήθηκε, λέει, γιατί το αγάπησε. Ήθελε προσωπικά να ασχοληθεί με το αμπέλα. Ελάτε μας ανθρώπους που ασχολούνται πραγματικά με το κρασί και γνώστες του παρελθόντος και του μέλλοντος. Οπότε, αν είστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε και βέβαια θα ήθελα πολύ μετά να συζητήσουμε ήρεμα και να συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε τις γνώσεις μας, να παρέμβουμε. Να ξεκινήσω από την κυρία Κρυθαριώτη, για να το πάμε έτσι με τη σειρά. Από την εμπειρία σας μέχρι τώρα και από αυτά που γνωρίσατε, εχθές είπαμε και πριν από λίγο αν ήσασταν εδώ, ότι ο τόπος μας χρειάζεται να συνδέσει όλα τα τοπικά προϊόντα με το κρασί, να κάνουμε κάποιους δρόμους του κρασιού, να συνδέσουμε τον κρόκο με τα τοπικά προϊόντα και όλα αυτά μαζί, να αποτελέσουν μια νέα ταυτότητα, θα προβάλλουμε ένα όνομα καινούριο, μια επωνυμία για να προβάλλουμε τη Δυτική Μακεδονία ως ενότητα.
Είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ξεχωριστά εργασιά και έχουμε και ξεχωριστά προϊόντα. Πώς βλέπετε λοιπόν εσείς το μέλλον της εινοποιίας των κρασιών και τη σύνδεσή τους, αν θέλετε να έχετε να μας προτείνετε κάτι με τα τοπικά προϊόντα. Ναι. Αυτή ουσιαστικά είναι η νέα θεωρία προβολής των τοπικών προϊόντων παγκοσμίως στα ελληνικά. Και δεν είναι τυχαίο, αυτό έχει εξαχθεί μετά από μελέτες, ότι όντως είναι ο κατάλληλος τρόπος για να προβάλλεις τα τοπικά σου προϊόντα στους τουρίες και στους κελίδες και όχι μόνο. Τι χρειάζεται γι' αυτό όμως, χρειάζεται ένα αφήγημα. Ένα αφήγημα που να συνδέσει τα πάντα. Δηλαδή, κάθε προϊόν έχει την ιστορία του, κάθε ιστορία συνδέεται με άλλες ιστορίες προϊόντων, ιστορίες του τόπου κτλ. Και όλο αυτό γίνεται ένα αφήγημα που πρέπει να προβληθεί κάπως για να... Για την δυτική μου κοινωνία. Γιατί το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, επιτρέψτε μου, το έχουμε ακούσει. Το αφήγημα, το καινούργιο το έχουμε ακούσει, είναι καινούργια λέξη το αφήγημα. Ναι. Τώρα μπήκε στο λεξιλογιό μας το αφήγημα. Εμείς στο μάρκετινγκ το λέγαμε μία μοναδική πρόταση πώλησης. Τώρα το κάναμε αφήγημα. Είδατε καμιά φορά είναι πολύ σημαντικό και η πολιτική. Μας έβαλε τον όρο αφήγημα, γι' αυτό είναι μία ολόκληρη ιστορία. Από πίσω που πρέπει να συνδέσουμε με όλη την περιοχή. Λοιπόν, τι προτείνετε, αν έχετε να προτείνετε κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι... Δεν έχει συνδεθεί γενικά και τον τρόπο προβολής των προϊόντων πλέον. Πλέον τα τοπικά προϊόντα προβάλλονται κυρίως μέσα από κοινωνικά μέσα, σε προσωπικά. Όταν προβάλλεις λοιπόν ένα προϊόν μέσα από τα social media, γιατί αυτό είναι ο τρόπο επικοινωνία των νέων. Δεν έχουμε πλέον περιοδικά. Δεν έχουμε πλέον εφημερίδες, υπάρχουν, αλλά έχει μειωθεί ο ρόλο του. Τώρα έχουμε τα social media. Τα social media χρησιμοποιούν κυρίω εικόνα ή βίντεο, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από ένα αφήγημα. Δηλαδή πρέπει να έχει κάτι να πει πάνω στην εικόνα που βάλει, για να προσεγγίσει